Σας καλωσορίζουμε στην τελευταία μέρα της έκθεσης βιβλίου που γίνεται στη συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή και κλείνουμε σήμερα την εκδήλωση της έκθεσης παρουσιάζοντας ένα κομμάτι από το βιβλίο που είχαμε κυκλοφορήσει του Παναγιώτη Σκορδιά, τα Γιάντροπα του Πλήδωνα, αλλά ουσιαστικά αυτό που κάνουμε είναι να κάνουμε μια αναπαράσταση του εθίμου. Για ποιο λόγο? Γιατί οφείλουμε στους επόμενους να διδάξουμε την άειλη πολιτιστική μας κληρονομιά. Γιατί αν δεν τη διδάξουμε θα πρέπει να φύγουμε από το νησί, γιατί θα αμφισβητηθούμε έτσι κι αλλιώς πολιτιστικά. Αυτό είναι το νόημα που κάνουμε σήμερα την εκδήλωση, να μεταφέρουμε τον πολιτισμό μας στους επόμενους και στα παιδιά μας και στις επόμενες γενιές. Θέλω να ευχαριστήσω, καλώς ήρθατε κύριε Βουνάτσο, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που βρίσκεστε εδώ σήμερα και θα δείτε το πώς οι παλιοί και πώς οι προηγούμενες γενιές υλοποιούσαν αυτό το έθιμο κάθε χρόνο τον Ιούνιο και έχει τρομερό ενδιαφέρον και ευχαριστώ όλη αυτή εδώ την ομάδα η οποία θα σας την παρουσιάσω ο κύριος Σκορδάς τώρα. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην σημερινή μας, ανταποκριθήκατε στη σημερινή μας πρόσκληση. Δύο λόγια θα πούμε για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε το 2017 και σκεφτήκαμε να το ξανασυστήσουμε, συνδυάζοντας το όμως με μια, ας πούμε, με ένα δρόμενο, μια αναπαράσταση του εθίμου, το οποίο προσπαθεί το βιβλίο να περιγράψει. Θα σας πω δύο λόγια πώς ξεκίνησε η ιδέα αυτή του βιβλίου, τι περιλαμβάνει το βιβλίο και στη συνέχεια εδώ ο Βαγγέλης Χατζημανόλης, η κυρία Μερσινούλα Παπαδημητρίου, ο Δημήτρης ο Καμπάς, ο Βαγγέλης ο Φραγκουλάκης και η Μάρο η Παπαδημητρίου θα ανοίξουν τον Κλείδωνα και θα δούμε το έθιμο να ξεδιπλώνεται κατά κάποιο βαθμό. Γιατί αυτό που πια πρέπει να τονίσουμε είναι ότι ουσιαστικά ο Κλείδωνας με τη μορφή που τον ξέραμε ή τον γνωρίζανε προηγούμενες γενιές δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει ούτε στην πόλη ούτε στα χωριά και αυτό θα το συζητήσουμε και ο Βαγγέλης Χατζημανόλης που είναι και παλιός κλειδονάρχης θα μας πει πού οφείλεται αυτό και πώς θα μπορούσε πιθανόν το έθιμο να βρει μια άλλη πορεία. Για αρκετά χρόνια τα καλοκαίρια που συναντιόμουν με τον Βάσο το Βόμβα με προέτρεπε να ασχοληθώ ερευνητικά με τη Λινιό Κλείδωνα. Ο Βάσος ο Βόβας, κάτοικος της Αθήνας, αλλά φανατικός Μυτιλινιός, θυμόταν από τα παιδικά του χρόνια πολύ έντονα τον Κλείδωνα, στον οποίο μάλιστα συμμετείχε και αυτός, αλλά συμμετείχαν και οι γονείς του και οι παρέες των γονιών του στο κιόσκι. Μια χρονιά, νομίζω το 2013-2014, κάπου εκεί, με φώναξε στο σπίτι του και μου έβαλε στο βίντεο μια βιντεοκασέτα. Ήταν περίπου τραβηγμένη στα τέλη της δεκαετίας του 80, όπου μια παρέα Μυτιλινιών στην Κηφισιά, σε ένα κήπο της Κηφισιάς, ο πατέρας του Βάσου του Βόβα, ο Γιαννακός ο Βόβας, ο λαογράφος ο Βαγγέλης ο Καραγιάννης, ο γιατρός ο Καραμάνος και πολλοί άλλοι, βγάζανε Κλείδωνα και μάλιστα είχαν τιμητικούς προσκεκλημένους τη Δόμνα Σαμίου και τον Διονύση Σαββόπουλο. Εντυπωσιάστηκα, όχι τόσο μόνο για τη συμμετοχή και των δυο αυτών ανθρώπων που δεν ήταν Μυτιλινοί, αλλά τους είχε συνεπάρει η ομορφιά του εθίμου, πόσο αυθόρμητα ήταν, πόσο πετυχημένα τα στιχάκια, όλα αυτά τα πράγματα, και αποφάσισα σταδιακά να αρχίσω
να μελετώ το αρχείο αυτό του Βάσου Βόβα, που το περισσότερο ήταν ηχητικό, κασέτες και βιντεοτενίες, κασέτες ήχου δηλαδή και βιντεοκασέτες. Άρχισα να καταγράφω αυτά τα στιχάκια που είχε διασώσει η ομάδα αυτή των Μυτιλινιών της Αθήνας και σταδιακά άρχισα να το κουβεντιάζω και να παίρνω συνεντεύξεις και από παλιούς άλλους Μυτιλινιούς οι οποίοι είχαν προλάβει τον Κλείδωνα, είχαν πάρει διάφορες τον είχαν προλάβει, είχαν συμμετάσχει, είχαν ακούσει, είχαν δει. Συγκέντρωσα λοιπόν ένα υλικό και προέκυψε μετά και ένα δεύτερο αρχείο ενός φίλου Μυτιλινιού επαγγελματία της Μυτιλίνης που είχε μαγαζί και ο ίδιος στέγεσε να μην γραφεί το όνομά του, μας έδωσε το αρχείο του, γι' αυτό και στο βιβλίο αναφέρεται ως με το ψευδόνυμο, εμείς το δώσαμε αυτό το ψευδόνυμο, Ακίνδυνος Σκοπτικός. Και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, επειδή μέσα στο μαγαζί του μπαίνανε πολλοί Μυτιλινοί, οι οποίοι απήγγειλαν στιχάκια του Κλείδωνα, καταλαβαίνετε ότι τα στιχάκια αυτά, κατά συντριπτική πλειοψηφία, ήταν αδιάντροπα, τα είχε καταγράψει με πολύ μεγάλη επιμέλεια, είχε γεμίσει ένα τετράδιο, μια συλλογή χρόνων, πολλών χρόνων, που μου την εμπιστεύτηκε και έτσι έχοντας αυτά τα δύο αρχεία και με μια πρωτογενή έρευνα, είπαμε, με συνεντεύξεις και μελέτη της βιβλιογραφίας, προέκυψε αυτό το βιβλίο, το οποίο έχει τον τίτλο «Αδιάντροπα το Κλείδωνα», «Τα κάψαλα και ο Κλείδωνα στη Λέσβο», «Λαογραφικές συλλογές Βάσου Βόβα και Ακίνδυνου Σκοπτικού». Το βιβλίο, δεν θα σας κουράσω πολύ, το βιβλίο το χωρίσαμε σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, με βάση την υπάρχουσα βιβλιογραφία, το πλούσιο αρχείο του Βάσου Βόμβα, καθώς και τις προφορικές συνεντεύξεις, παρουσιάζονται τα κάψαλα και ο Κλείδωνας, δηλαδή πώς γινόταν παλιότερα η τηλετουργία των δύο αυτών εθήμων στη Μυτιλίνη και σε πολλά χωριά της Λέσβου. Παρουσιάζονται επίσης και οι δύο συλλογές, του Βάσου Βόμβα και του Ακίνδυνου Σκοπτικού, σχολιάζεται και αποτιμάται το περιεχόμενό τους. Στο δεύτερο μέρος ο αναγνώστης θα βρει 8 πεζογραφήματα και αποσπάσματα από ένα θεατρικό έργο γνωστών λεσβίων λογοτεχνών, οι οποίοι επιστρέφουν στα παιδικά τους χρόνια και στα έθιμα που χαράχτηκαν ανεξίτηλα στη μνήμη τους, δίνοντάς μας ωραιότατα αφηγήματα. Οι λογοτέχνες αυτοί, από τους οποίους μελετώντας το έργο τους ανθολόγησα χαρακτηριστικά αποσπάσματα που αναφέρονται στον Κλείδωνα, είναι ο Στρατής Αναστασέλης, ο Γιανακός Αλίτης Βόμβας, ο Πάνος Κοντέλης, ο Δημήτρης Μίμης Σαραντάκος, η Ειρήνη Μίσου Γιανακοπούλου, ο Γιώργος Αλβανός, η Ευστρατεία Τσοκάρου Μητσιόνι, ο Ξενοφών Μαυραγάνης και ο Βαγγέλης Χατζημανόλης, ο οποίος μάλιστα έχει γράψει και ένα θαυμάσιο θεατρικό, στο οποίο μέρος του θεατρικού είναι αναπαράσταση του Κλείδωνα. Είναι πάρα πολύ ωραία κείμενα, διηγήματα, αποσπάσματα από μεγαλύτερες συνθέσεις, όπου το έθιμο έτσι μέσα από αυτά τα κείμενα αναβλύζει πηγαία. Στο τρίτο μέρος παρατίθεται τα τραγούδια του Κλείδωνα, όπως έχουν καταγραφεί από τον Βάσο Βόμβα και τον Ακίνδυνο Σκοπτικό. Αρκετά στιχάκια υπήρχαν και στις δύο συλλογές. Για να μην δημοσιευτούν δυο φορές, τα κράτησα στη συλλογή του Βόμβα, σημειώνοντας δίπλα αλφα σίγμα, που σημαίνει ότι και αυτό το στιχάκι του συναντάμε και στην άλλη συλλογή. Όσα στιχάκια είχαν με μικροδιαφορές, παρέμειναν και στις δύο συλλογές. Μερικά άλλα τα βρίσκουμε και στο βιβλίο του Βαγγέλη Καραγιάννη. Ο Βαγγέλης Καραγιάννης τη δεκαετία του 80 κυκλοφόρησε ένα βιβλίο
με πρόλογο του καθηγητή λογογραφίας του Μιχάλη Μερακλή με τον τίτλο «Αδιάτροπα». Σε αυτό ο Βαγγέλης ο Καραγιάννης έχει μαζέψει οτιδήποτε αδιάτροπο λογογραφικό, δηλαδή παροιμίες, νιώσματα, καρναβαλικά, κλειδονικά, διάφορα. Κάποια από αυτά τα στιχάκια τα βρίσκουμε και μέσα στη συλλογή του Καραγιάννη, αλλά επειδή το βιβλίο αυτό έχει εξαντληθεί εδώ και πολλά χρόνια, έκρινα σκόπιμο να τα ξαναδημοσιεύσουμε για να μπορεί να τα βρει εύκολα ο αναγνώστης και ο ερευνητής. Τι άλλο ιδιαίτερο έχει αυτό το βιβλίο, αυτή η έκδοση? Αυτή η έκδοση συνοδεύεται με ένα CD. Είναι αυτό εδώ. Το CD λοιπόν αυτό, στο CD αυτό, ο Βαγγέλης ο Χατζημανόλιος, ο Δημήτρης ο Καμπάς, ο Βαγγέλης ο Φραγκουλάκης, η Μερσίνη η Παπαδημητρίου και η Εμιλία η Αναστασίου απαγγέλουν τα στιχάκια αυτά, τα διάντροπα, τα οποία είναι καταγεγραμμένα μέσα στο βιβλίο. Με μοναδικό τρόπο, με τη μυτιλινή ντοπιολαλιά, με ευθυμία, με αμεσότητα, ώστε το υλικό αυτό να διασωθεί και ακουστικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι κατεξοχήν ακουστικό υλικό. Είναι ένα υλικό το οποίο αλλιώς είναι να το διαβάζεις και αλλιώς να το ακούς. Πετύχαμε λοιπόν να το διασώσουμε και ακουστικά και να σας πω ότι από τις μεγαλύτερες έτσι χαρές αυτής της δουλειάς που κάτισε κάνα δύο χρόνια ήταν η ηχογράφηση του υλικού. Το ηχογραφήσαμε στο στούντιο του Νίκου του Αλτιπαρμάκη. Ο Νίκος Αλτιπαρμάκης έχει ένα στούντιο στο σπίτι, στην ταράτσα του σπιτιού του, μια μονοκατοικία στην Ασκληπιού, όπου ανεβαίναμε εκεί πέρα όλη αυτή η ομάδα και καταλαβαίνετε ότι το τι γέλιο ρίξαμε μαγνητοφωνώντας αυτό το υλικό, αφού μια-δυο πρόβες ακυρώθηκαν, διότι ακόμα και ο ηχολήπτης κρατούσε το στομάχι του και έχασε κάποια σημεία και μετά μας ζήτησαν να τα ξανά επαναλάβουμε. Ήταν μια πραγματική απόλαυση και έστω και μετά πολλές φορές τους έχω ευχαριστήσει, αλλά αισθάνομαι τη χαρά έτσι, και την υποχρέωση να τους ξαναευχαριστήσω, γιατί με πολύ μεγάλη προθυμία ανταποκρίθηκαν τότε και ανταποκρίθηκαν και τώρα να κάνουμε πάλι μια αναπαράσταση του κλείδωνα και να ξαναπούμε κάποια στιχάκια. Τότε που βγήκε το βιβλίο, βγήκε το Μάρτιο του 2017, το καλοκαίρι του 2017 το κάναμε πάνω από 10-15 παρουσιάσεις. Σε πολλά χωριά μας καλούσανε, σε εκδηλώσεις συλλόγων, στη Μυτιλίνη του είχαν παρουσιάσει τα τσαμάκια. Όπου μας αυτό πηγαίναμε έτσι και ήταν μεγάλη μας τιμή και χαρά. Ρωτούσαν πολλοί, και ξεκινώ από αυτό, ότι ο Κλείδωνας είχε μόνο αδιάντροπα. Φυσικά και όχι. Θα σας πει τώρα και ο Βαγγέλης, ο οποίος τα έχει ζήσει αυτά και τα έχει κάνει πολλές φορές, ότι τα αδιάντροπα είναι ένα μικρό κομμάτι του Κλείδωνα. Υπάρχουν πολλά άλλα, τα λεγόμενα επενετικά ή τα κοροϊδευτικά, σκοπτικά. Τα σκοπτικά. Τα αδιάντροπα είναι ένα μικρό κομμάτι και κυρίως τα αδιάντροπα συναντιούνται σε δύο περιοχές. Στην Αγιάσο κάτ' εξοχήν και στη Μυτιλίνη. Όχι, και στο Πλωμάρ. Και στο Πλωμάρ. Και στο Πλωμάρ, και στο Πλωμάρ. Σωστά, σωστά. Από ό,τι διαπιστώθηκε από την έρευνα... Να πω ένα αδιάντροπο. Σε λίγο, Δημητράκη, σε λίγο. Ναι, ναι. Από ό,τι διαπιστώθηκε από την έρευνα, στη Μυτιλίνη, τα αδιάντροπα του Κλείδωνα έφτασαν ως παραλλαγές καρναβαλικών τετράστιχων της Αγιάσου. Πολλοί Μυτιλινοί, παρακολουθώντας τα καρναβάλια της Αγιάσου την Καθαρά Δευτέρα, τους άρεσαν ό,τι τους άρεσε από αυτά που ακούγονταν, κυρίως αυτά που ονομάζουμε αδιάντροπα, άσεμνα, στρουτζλά, εζεπτσίδικα, έχουν διάφορες έτσι ονομασίες.
τα κατέβαζαν στη Μυτιλίνη και αφού τα προετοίμαζαν για αρκετό καιρό με κάποιες αλλαγές, μικροαλλαγές κτλ, τα ξαναφούρνιζαν στο Κλείδωνα. Σε αρκετά άλλα χωριά δεν συναντούσαν, η έρευνα δεν έδειξε ότι υπήρχαν αδιάτροπα ή κι αν ήταν σε πολύ περιορισμένο αριθμό και κάπως καλυμμένα. Έλα, Βαγγέλη. Πλωμάρ, είπες, Δημήτρη, Βουνάτσο. Πλωμάρ. Ναι. Αυναγιάσου τσι πλωμάρ, με τη γυναίκα μη διμλάρ. Λοιπόν, 24 Ιουνίου, εορτή του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου, αρχή του θερινού ηλιοστασίου, 15 ώρες ημέρα, 21-22 Ιουνίου, 9 η νύχτα. Από εκεί αρχίζει να φθήνει η ημέρα, να μικρύνει, μέχρι 21-22 Δεκεμβρίου, 15 ώρες η νύχτα, 9 η ημέρα. Γέννηση του Χριστού. Μεταξύ, ο Ιωάννης ήταν 6 μήνες μεγαλύτερος από τον Χριστό και ξάδερφός του. Εφόσον λοιπόν η γέννηση του Χριστού τοποθετήθηκε 25 Δεκεμβρίου, 24 Ιουνίου είναι η γέννηση του Ιωάννη του Προδρόμου. Και μεταξύ Χριστού και Ιωάννη υπάρχει καταπληκτική αντιστοιχία και στο θάνατο και στη διδασκαλία. Και ο Ιωάννης είναι ιδιαίτερα αγαπητός στον λαό και στο Αγιολόγιο έρχεται δεύτερος μετά την Παναγία αυτά. Και η γιορτή αυτή, η 24 του μηνός, λέγεται Αγιουνίου του Λυτροπιού ή Αγιοτροπιού ή Λαμπροφόρου. Αυτές οι δυο ημερομηνίες, 24 Ιουνίου και 25 Δεκεμβρίου, είναι δύο καμπές σημαντικές του χρόνου στη ζωή των ανθρώπων κατά την περιστροφή της γης γύρω από τον ήλιο. Σε αυτές τις δύο λοιπόν σημαντικές καμπές, σταθμούς της κίνησης της γης γύρω από τον ήλιο, ο άνθρωπος έκανε διάφορες θρησκευτικές τελετές από την αρχαιότητα, προσαρμοσμένες κατάλληλα για αυτές, και τον Ιούνιο στο θερινό ηλιοστάσιο ήταν η εποχή του καλοκαιριού, της χαράς, του ήλιου, ήταν η εποχή της οδειάς, της απολαβής του υδρότα και των κόπων των ανθρώπων να μαζέψουν τα σίτηρά τους, τα όσπρια, να βάλουν τους οδειά τους, τους τραχανάδες μας εδώ, γιατί μιλάμε κυριότερα για τον Κλείδωνα της Λέσβου, αυτό που κάνουν μισό δεν γίνεται αλλού. Και να περάσουν τις δύσκολες μέρες του χειμώνα. Μάλιστα λέγεται ότι ο ήλιος άρχισε να κατεβαίνει πάλι προς τα κάτω, πήγαινε προς το θάνατο. Και με τη γέννηση του Χριστού άρχισε να ξαναγεννιέται πάλι η φύση, να μεγαλώνει η μέρα, να πρασινίζει και σιγά σιγά να αρχίσουν πάλι οι καριέργειες, οι σπορά κλπ. Και να φτάσουν πάλι στον Ιούνιο. Σε αυτή λοιπόν την καμπή της 24ης Ιουνίου, ο άνθρωπος ζητούσε να μαντέψει, να μάθει για το μέλλον του, να προβλέψει, να αποτρέψει κακά και να εξευμενήσει, να καλοποιάσει τη μοίρα του, να πάνε όλα καλά. Και έκανε διάφορες τελετές. Ένας από αυτές είναι ο Κλείδωνας. Είναι αρχαίο αιθιμό. Στην Σμύρνη υπήρχε και ιερό των Κλειδώνων. Και υπήρχε και η θεά Κλειδών, Κλειδώνα. Είναι από το ρήμα Κλειδονίζω, που σημαίνει μαντεύω, προφητεύω, προφητικός λόγος. Ήτα το κλειδό, όμικρον, γιατί το βάζουν έψιλον γιώτα ωμέγα, είναι κλειδαριά, κλειδόνα δεν είναι. Είναι κλειδονισμός, κλειδόνας.
και ήθελε να μαντέψει την τύχη του και να καλοπιάσει. Ύστερα προσαρμόστηκε μετά την έλευση της χριστιανικής θρησκείας, αναλόγω και σε κάθε μέρος της Ελλάδος είναι αλλά ο δικός όμως είναι πολύ διαφορετικός. Στοιχεία του κλείδωνα εδώ, μιλάμε πάντα για τη Λέσβο, είναι η γραγούδα, το πύλινο, όχι μεταλλικό, όχι γυάλινο, όχι μεταλλικό, αυτό πορσελάνι ή δεν ξέρω τι. Χώμα λεσβιακό, νερό λεσβιακό. Τι, τα τρία κύρια χαρακτηριστικά του ζωής. Φωτιά, νερό, χώμα. Ψημένο, η γραβούλα. Το κόκκινο χρώμα, το χώμα της χαράς, της αγάπης, όπως και στην Ανάσταση. Η κλιματζούρα, από το κλίμα που τυλίγουμε την γραβούδα με το κόκκινο πανί όταν θα φέρουμε το νερό και θα ρίξουμε μέσα, η οποία μένει όλη τη νύχτα κάτω από τα άστρα να αστρονομιστεί και την άλλη μέρα, αυτό γίνεται παραμονή 23 του Ιουνίου, μετά τις φωτιές, τα κάψαλα ή καραμούστες ή κακαρόνες, που λέμε εδώ, στη Λέσβο. Προετοιμάζεται το νερό, το φέρνουν οι κοπέλες από τρεις βρύσεις, τώρα βρύσεις δεν έχει, εμφιαλωμένο θα βάλουμε βέβαια. Λοιπόν, και ένα κοριτσάκι, το οποίο θα έχει και τους δύο γονείς και το οποίο θα παίξει στο το ρόλο της πυθίας, που θα σκεπαστεί κάτω από το κόκκινο πανί και θα λέγονται τα διάφορα δύστιχα, και θα έπειτε το βγάλσιμο από μέσα από τη γραγούδα το αντικειμένο. Αυτά είναι τα ριζικάρια, τα αντικείμενα αυτά μέσα που βλέπουν το ριζικό. Ως προς τα αντίστοιχα δεν ήταν καθόλου αδιάτροπα, καθόλου. Ήτανε μαντέματα για να μάθουν την τύχη τους. Εδώ ύστερα γίνανε και πενέματα, δικαιολογούνται αυτά, αλλά ύστερα εδώ. Στη Λέσβο εμείς τα κάναμε αδιάτροπα. Και τι έγινε, πήραμε και από την αποκριά τα ίδια και τα βάλαμε μέσα στο γλίδωνα. Και βέβαια αγιάσω και προβάρχω, λέει το βολάτους και όλα αυτά. Γιατί είναι ο μόνος τρόπος που εκφράζονται ο κόσμος να ξεθυμάνει, να δείξει τα κακό σχήματα, τα κοινωνικά, τα πολιτικά και όλα. Βγάζω τα από μέσα τους όλα, τα σπασμένα που λένε. Λοιπόν, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στην όλη διαδικασία αυτή. Μάρου, θα μας έρθει. Λοιπόν, τώρα για να προχωρήσουμε. Ναι, τώρα θα μαζέψουμε τα αντικείμενα, τα ριζικάρια που έχετε. Πού είναι η κοπέλα? Τα ριζικάρια, μάλλον. Τα ριζικάρια, ναι. Λοιπόν, περάσετε τώρα από όλο τον κόσμο. Όσοι κύριοι πήραν νωρίτερα κάποια από τα ριζικάρια, μπορούν να τα βάλουν πίσω. Ή αν έχετε κάτι άλλο δικό σας. Να θυμάστε μονάχα τι ρίξατε. Μέχρι να μαζευτούν αυτά, να πω και τις φωτιές που ανάμονται την παραμονή. Οι φωτιές, οι καραμούτσες, οι κακαρόνες που είπα, η φωτιά αυτή είχε από τότε, από τον 12ο αιώνα και από τον 6ο και στο Βυζάντιο και στην Ευρώπη ανάβαν φωτιές. Αλλά φωτιά λόγχες, 1-2 μέτρα, περνούσε από μέσα, πηδώντας περνούσαν από μέσα να πάρουν τη δύναμη της φωτιάς και να καεί το κακό. Λέμε σήμερα, φεύγω από τον κακό χρόνο και πάω στον καλό χρόνο. Παλιά λέγανε αρχαίοι, έφυγο κακών εύρων άμυνων. Είχε σημασία αυτό. Και πηδώντας μέσα από τις φωτιές, σταυρό, βορειά, νοτιά, ανατολή, δύση. Βορειά, νοτιά, ανατολή, δύση, λέγανε διάφορες ευχές, όπως παράδειγμα. Και γιατί.
Έτσι. Λοιπόν, λέγαν διάφορες ευχές, ειδικά δε. Όταν κόβωσαν το κεφάλι του, ο Άγιος Γιάννης λέγε ήταν για το μονοκέφαλο. Καθώς πηδούσα μέσα από τη φωτιά, λέει Άγιο Γιάννη, ψιθάλευνα Γιάννη. Και λέγαν όσο βαριά είναι η πέτρα, να βαρέντσει τα ντουρούμ ή γκισέ, το πορτοφόλι, η τσέπη. Αυτό το λένε την πρωτοχρονιά. Άγιο Γιάννη, Άγιο μου δώσει μας την υγειά. Τσιγερή καλή σουδιά. Μέσα στα κάψαλα εγώ πδώ. Να είχα τι, να έχω καλό. Κάψα καψαλιάζομαι, για γαμπρό γωνιάζομαι. Ο Κλείδωνας ήταν κατεξοχή των κοριτσιών. Παιγνιώδες, λέει, παιγνιώδης τελετή. Γιατί, πότε θα παντρευτούν, ποιο θα πάρουν, πώς θα πάρουν. Και ο Κλείδωνας δεν βαστούσε μονάχα 23-24, αλλά μέχρι τις 25 και 26 είχε κι άλλες διαδικασίες και άλλα πράγματα, το οποίο πρέπει να γίνει μερίδα για να τα πούμε. Σας διαβάζω ένα απόσπασμα από το βιβλίο. Το έθιμο του Κλείδωνα έδωσε και εξακολουθεί να δίνει ευκαιρίες για πολλά πράγματα. Στα παλαιότερα χρόνια είχε κοινωνική σημασία με την έννοια ότι η προφητική σημασία των τετράστιχων ενθάρρυνε ίσως σχέσεις μεταξύ των μελών της ομάδας ή και συγκέσαι ακόμα. Μέχρι και λίγα χρόνια πριν, που τα κοινωνικά ήθη εμπόδιζαν τη συναστροφή νέων κοριτσιών και αγοριών, ο Κλείδωνας γινόταν αφορμή για κοινό γλέντι και για φλερτ, ενώ ακόμα και σήμερα ευνοεί την αθυροστομία που σε άλλες περιπτώσεις θα χαρακτηριζόταν τουλάχιστον απρέπεια. Αν διαβάσετε τα λογοτεχνικά κείμενα που έχει το βιβλίο μέσα, που καταγράφουν μνήμες από παλιούς κλείδωνες, θα δείτε ακριβώς αυτά τα δύο στοιχεία που επισημαίνει εδώ το κείμενο. Δηλαδή ότι ο Κλείδωνας ήταν ή προετοίμαζε συνοικέσια και έδινε και τη δυνατότητα ακόμα και για κοινά γλέντια τα δε αδιάντροπα, και αυτό έχει πολύ σημασία. Ήταν μια πρώτη μορφή σεξουαλικής αγωγής. Έχει το βιβλίο μέσα καταγραφές παιδιών τα οποία όταν πια ήταν ενήλικες και λογοτέχνες, λογικές συγγραφείς, που καταγράφουν πώς κρύβονταν πίσω από τα παράθυρα και τις πόρτες των σπιτιών, γιατί τους έδιωχναν τα μικρά παιδιά όταν ξεκινούσαν τα αδιάντροπα για να μην ακούνε, και πώς κρύβονταν πίσω από τις αυτές για να μην χάσουν, παρακολουθούσαν με πολύ μεγάλη προσήλωση, για να μην χάσουν ούτε ένα στιχάκι. Σήμερα μάλιστα δε σε μια τυχαία τηλεφωνική συνομιλία που είχαμε τον Μάγκη τον Αξιώτη, μου το επιβεβαίωσε αυτό και έλεγε ότι και ο ίδιος ακόμα κρυφάκουγε στον καιρό του για να ακούσει τέτοιου είδους αδιάντροπα μέσα, στιχάκια μέσα από τον Κλείδωνα. Για την γλώσσα αυτή δε, σε εισαγωγικά τα αδιάντροπα ή την άσεμνη, έχει σημασία κάτι που γράφει ο εθνομουσικολόγος ο Λάμπρος ο Λιάβας, ο οποίος έχει ασχοληθεί, γιατί δούλεψαν πολύ με τη Δόμνα της Αμίου, γενικά τα άσεμνα στα αποκριάτικα, στα τραγούδια, σε διάφορες εκφάσεις τους. Λέει λοιπόν ο Λιάβας, σίγουρα θα ήταν υποκριτικό αν όλα αυτά τα αντιμετωπίζαμε σαν απλές μεμονωμένες γραφικές πράξεις, γαργαλιστικά καρικεύματα της αστικής μας συμνοτυφίας. Επιβάλλεται να τα προσεγγίσουμε και να τα εξηγήσουμε ως αναπόσπαστα μέρη όλων εκείνων των συμβολικών πράξεων και τελετουργιών με τις οποίες ο ελληνικός λαός ήδη από την αρχαιότητα υποδεχόταν τις κρίσιμες περιόδους του ετήσιου κύκλου. Σας τα εξήγησε πολύ παραστατικά ο Βαγγέλης. Ο ίδιος, ο Λιάβας δηλαδή, γράφει για τη γλώσσα των άσεμνων τραγουδιών. Μια συμβολική γλώσσα, πρόκειται για μια συμβολική γλώσσα, τόσο τολμηρή
όσο και προαιώνια, γι' αυτό και πανανθρώπινη και εν τέλει καθηγιασμένη. Επισημαίνει δε το εξής, στα φυσικά πράγματα δεν υπάρχει κάτι το άσεμνο ή το τολμηρό, λέει ο Λιάβας. Πρέπει να προσέξουμε επίσης πως ο λαϊκός δημιουργός, γιατί εδώ πρόκειται για κατεξοχήν λαϊκή δημιουργία, αξιοποιεί το πλούτο, τους χυμούς και την πλαστικότητα της λεσβιακής διαλέκτου, τα συνώνυμα, τα ομόριζα, τα διάφορα εκφραστικά μέσα, εικονοποιία, δυσημεία, αναλογία, συνήχηση, μεταφορά, αλληγορία, προσωποποίηση και με δεξιοτεχνία, μας δίνει τετράστιχα ιδιαίτερων λογοτεχνικών αξιώσεων που ξαφνιάζουν με την ευρηματικότητά τους τη φυσικότητα, το ρυθμό, το μέτρο, την ομοιοκαταληξία. Καθώς και τους παραλληλισμούς. Και τέλος, το γέλιο που προκαλείται είναι γνήσιο και πηγαίο, όπως ακριβώς και η σατυρική διάθεση του λέσβιου. Οι εκφράσεις και το σατυρικό περιεχόμενο όλων αυτών των εκδηλώσεων είναι πάντα σχεδόν χωρίς κακότητα. Και φυσικά αυτή η συνισταμένη του σπιθυροφόρου λεσβιακού πνεύματος δημιουργεί χαρούμενη ατμόσφαιρα με τον ευτράπελο τόνο της. Υπάρχει κλείδωνα σήμερα. Ο Βαγγέλης, άμα σας πει τη γνώμη του. Υπάρχει η φράση που ακόμα δεν έχουμε ακούσει και στη Βουλή. Αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, να τα πείτε στον κλείδωνα. Φτάνει τα λόγια του κλείδωνα. Αυτή επικρατεί ότι ό,τι λέγονται σήμερα, ότι δεν έχουν βάση πλέον. Δεν έχουν βάση αυτά που λέει ο κλείδωνα, ασφαλώς δεν έχουν βάση. Απλώς το κάνουμε τώρα για να τηρούμε το έθιμο, γιατί ούτε μαντέματα πιστεύουμε ότι τίποτα πλέον τώρα. Αλλά είναι έθιμο και πρέπει να τα τηρούμε τα έθιμα, γιατί είναι η ταυτότητά μας. Και ένας Ερντογάν καραδοκεί από εκεί, άμα χάσουμε ταυτότητα, στα νησιά δικά μας είναι. Το κισκέκ πρέπει να ξέρετε, το κισκέκ. Αυτό το φαγητό που είναι παναγεριώτικο που γίνεται φίλια νημότητας κολοχώρ και τα λοιπά, είναι κατεξοχήν ελληνικό. Πριν 3.000 χρόνια στην Τουρκία ο ελληνισμός το έκαναν. Ήταν τι, μετά τη θυσία του ζώου, να μην πετάξουν το κρέας, τι το κάνουν. Το κάναν το κισκέκ και αυτό με το σιτάρι και λοιπά και λοιπά, και είναι αυτό το περίφημο και όμορφο κισκέκ. Ξέρετε τι έκανε οι Τούρκοι τώρα τελευταία. Το χαρακτήρισαν εθνικό φαΐ αναγνωρισμένο από την UNESCO. Τα ακούσατε, ακούστε. Λοιπόν, είναι έθιμο, πρέπει να το τηρούμε και όλα τα έθιμα, είναι και πολλά. Η Λέσβος έχει πάρα πολλά έθιμα και δεν είναι μόνο δικά της. Καλά που ήρθαν και οι Βαλιώτες και ήρθαν οι πρόσφυγοι και φέραν πολλά πράγματα οι πρόσφυγες εδώ. Το έθιμο το κλείδωνα σαν έθιμο, όπως και πολλά έθιμα, όπως τόνισε και ο Βαγγέλης, έχει υποχωρήσει ή σε κάποιες περιοχές έχει και τελείως σοπάσει. Για πολλούς λόγους, γιατί δεν υπάρχει πια η γειτονιά που υπήρχε, ήταν ένα έθιμο της γειτονιάς. Στη Μυτιλήνη βγαίναν πολλοί κλείδωνες. Περίφημος ήταν ο κλείδωνας του Συνοικισμού ή ο κλείδωνας στο Βουναράκι. Μάλιστα, από τις συνεντεύξεις που είχα πάρει, μου καταμαρτυρούσαν μια γυναίκα η οποία ήταν περίφημη, είχε αφήσει εποχή στους κλείδωνες και στην αθεροστομία της. Επιχείρησα 2-3 φορές να τη βρω, δεν την πέτυχα. Την τελευταία φορά που πήγα ήταν και η περίεργη, πήγα στο σπίτι της και είχε πεθάνει πριν 2 μέρες. Δεν πρόλαβα να την μαγνητοφωνήσω. Η γειτονιά έχει υποχωρήσει. Η γειτονιά έχει υποχωρήσει και στα χωριά ακόμα. Και στα χωριά πια ο κλείδωνας, και για τους λόγους που είπε και ο Βαγγέλης, ότι όχι ότι δεν πιστεύουμε στη μαντεία, διότι ίσως πιστεύουμε περισσότερο στη μαντεία. Άμα δείτε τις αστρομαντίες και τις καφετζούδες και όλα αυτά, παίρνουν και δίνουν, αλλά σε αυτού του είδους πια τη μαντεία ή
Φυσικά γιατί έχει αλλάξει η κοινωνική μας ζωή και αυτή η αλλαγή συμπαρασύρει και τα έθιμα και μάλιστα έθιμα τα οποία άντεξαν πολλούς αιώνες μέσα σε λίγα χρόνια σώπασαν τελείως. Αυτά που γίνονται είναι φυσικά αναπαραστάσεις του εθίμου. Ο Βαγγέλης όμως ο Χατζημανόλιες έκανε κάτι πριν πολλά χρόνια το οποίο αν έπαιρνε διάσταση θα μπορούσε να μετακινήσει το έθιμο αυτό και να το κρατήσει. Τι έκανε, προσάρμοσε τα στιχάκια του κλείδωνα στις σύγχρονες καταστάσεις. Δηλαδή, εγώ τον έχω ακούσει στην επάνω σκάλα παλιά που βγάζανε κλείδωνα που έλεγε στιχάκια της εποχής όπως τα ακούσετε και σήμερα. Μερικά τέτοια. Αυτή είναι μια μορφή, ένας τρόπος που θα μπορούσε το έθιμο να τοποθετηθεί σε μια άλλη διάσταση, αλλά φυσικά αυτό προϋποθέτει ανθρώπους να κάτσουν να γράψουν τετράστιχα που δεν είναι εύκολο και ούτε πολλοί έχουν την ικανότητα του Βαγγέλη του Χατζημανόλιες, του οποίου το πηγαίο ταλέντο είναι ακατάβλητο. Έτοιμοι είμαστε. Ξεκινήσουμε, να ανοίξουμε τον κλείδωνα. Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ο κλείδωνας πλέον έγινε διαχρονικός και τη μέσα από αυτόν, όπου έχει τις αποκριές, ο κόσμος ξεθυμένοι, θίγει τα πολιτικά, τα κοινωνικά, όλα βγάζει τα σπασμένα του. Να πω δύο-τρία σύγχρονα, σημερινά, τώρα, αυτή τη στιγμή. Για ακρίβεια, δεν λέμε τώρα. Για ακρίβεια, δεν λέμε τίποτα άλλο. Η ακρίβεια είναι άθλημα από τα πολύ τσινούρια. Τροχάδιν είναι ομαδικό στον κόλο μια αγκούρια. Και ένα άλλο πρόσφατο με τον Ερντογάν, Μητσοτάκη. Σαν Ερντογάν σου φέρθηκα και εσύ σαν Μητσοτάκης. Συντάγησα, συμπότησα και έχεσαι στο φαρμάκι, στο κογκρέσο. Λοιπόν, το κινητό. Με κινητό και SMS δεν σώνει την κατάσταση. Μόνη σας μίξην τα κορμιά γίνεται νεκρανάστας. Και ακόμα ένα. Που πάνε τα πέντε δεν ουγάς, μωρή παλιολατέρνα. Το iPhone σημάρανε για να μας κάνεις το μοντέρνα. Λοιπόν, συνεχίζουμε, πάμε τώρα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε να ανοίξουμε τον κλείδωνα. Η κοπέλα είναι η πυθία για το αδιάβλητο, δεν βλέπει τίποτα, θα βάζει το χέρι, θα βγάζει ένα αντικείμενο, το βγάζω που θα τα βλέπουμε τι είναι και θα λέμε. Ένα δαχτυλίδι, τι είναι, και από εκεί αφού προηγείται το δύστιχο. Από εδώ, περίμενε, η κορυφαία, είναι σαν την τραγωδία, ο χορός και η κορυφαία, δίνει το σύνθημα και λέει ανοίξτε τον κλείδωνα στα Αγίου Γιάννου Τεχάρη και λοιπά, ύστερα ανοίγουμε τον κλείδωνα και ύστερα, είναι πρόλογος αυτά τα δυο, και ύστερα αρχίζουν τα δύστιχα. Ανοίξτε τον κλείδωνα στα Αγίου Γιάννου τη Χάρη και όποιον ικανού ρίζικου να έρθει να του πάρει. Ανοίγουμε τον κλείδωνα στα Αγίου Γιάννου τη Χάρη και όποιον ικανού ρίζικου ας έρθει να του πάρει. Η φτώχεια θέλει υπομονή. Τα πάντα να στηρίσει, απ' την πείνα να σε ανάστηλους, λόρτος να λες που είσαι. Οι δήμους είναι κουπάδ μαρνιά, κατσίκες, σγούρια, μαρχιτζουμπάν, τσιπαραγή και στα μπατζάκια τσιμούρια.
Δε σε καταχρυγιάζομαι για γούρνα στο πηγάδ, για να ανασέρνω το νερό να πίνει η γαδάρ. Εδώ δεν είναι ακλισά, μικόνι τσιβατζέλια, εδώ θα πούμε σκάφ τη σκάφ, ψουλές μονιά τσιβζέλια. Σαν είναι... Εσύ, μη ζηλεύεις. Κακόκουρνάς, έχεις το χρώμα του ουρανού και των αγγέλων μοιάζεις. Με τα γλυκά μπατέλια σου όλα τα σκοτεινιάζεις. Να βγει μη γέλια τσιχαρές, να δει ποιοι έχει ξούρια. Ποιοι αγαπούν το μούναρο, ποιες αγαπούν τα γκούρια. Σαν είναι η τρύπα μου στινή και δεν χωράει γυάλι, πάρε σαπούλι με τη λινιό, τσάκεψε το κεφάλι. Σαν βγάλει βάτραχος μαλλιά και για χιλώνα γένια, τότε θα παντρευτείς εσύ να βγεις από την έννοια. Αν αγαπάς τον τραχανό και τα χλωρά τα σίκα, θα σου φυτέψω μια σικιά στον κόλο σου την τρύπα. Ω γυναίτσις, μη κουτσινίζετε και κάνετε τις παρθένες. Το ξέρω, ψά θα φύγετε στο σπίτι σας καβλωμένης. Τα μάτια μου, άντε καλέ βγάλ του. Το έβγαλε. Είναι αυτό. Το αχλαδάκι. Τα πίδ, για νου ήταν. Ένα αχλάδι. Έλα να το πάρεις, έλα. Βρέφει. Βρέφει. Και το χρόνο. Καλό ρίσκο, Μιχάλη. Τα μάτια μου δεν είδαν τέτοια μαυροματούσα, τέτοια γελονομίλητη και κακοπληρωτούσα. Βάλε, τράβα. Τι είναι αυτό. Ένα κουράκι τώρα. Επιλείψιμον. Επιλείψιμον. Είναι ζαχαρία. Είναι εντάξει, σορτή. Α, ωραία. Κάτι, καλωρίσκο πια. Πάμε. Όταν σε βλέπω και έρχεσαι απ' το μακρύ σοκάκι, από καρσί μη φαίνεσαι που είσαι πατατάκι. Γενού είναι αυτό. Έλα. Τι είναι αυτό. Το μαντιλάκι. Ένα μαντιλάκι. Ένα μαντιλάκι. Έρχεται το πατατάκι. Ελάτε να το πιάσετε. Μαντιλάκι. Σου πάσετε τα χάχανα, τσανίξτε τα αυτιά σας, να αρχίσουν με τη λειτουργιά, μουνιά βοήθειά σας. Ένα στυλό. Στυλό. Όχι, όχι, μία... Ναι. Μία χτένα. Χτένα. Μία χτένα. Μία χτένα. Ένας γουρουμάχιος. Κύριος Μιχάλης. Έπρεπε να έχει λοσιόν μαζί. Λοιπόν, πες η κερά να σκύλα, τη σήκωσε τα πόδια, να σου φυτέψω μια ροδιά, να κρέμονται τα ρόδια. Κάρτα, κάρτα. Μια κάρτα. Κάρτα. Τηλεφώνη. Μια καρτούλα. Μια κάρτα, ναι. Λοιπόν, και ένα κιλό ρόδια ύστερα. Άντε. Πάμε. Ανάμεσα στη μνάρα σου θα γράψω το όνομά μου, γιατί τη νιώτη εύθυρης και την παλικαριά μου. Έλα, Μαργαρίτα. Έλα, Πράσινα. Σπυριχτρούλα σου. Ο ήλιος όταν πρωτοβγεί στα στήδια σου χωνεύει και στα ξανθά σου τα μαλλιά πάγει τη βασιλεύγη. Ένα πράσινο καπάκι. Έλα, Βαγγελάκι.
Θα σου βάλω εγώ καλό βαθμό, μην νοιάζεσαι. Μη την ηλιά σου σφάξιμη, τσιμή του λακυρντή σου, τσιμή τη βρακουζόνα σου που δένεις του βρακί σου. Κόκκινος αναπτήρας. Κόκκινος αναπτήρας. Κόκκινος αναπτήρας, έλα βρακουζόνα. Κόκκινος αναπτήρας. Αναπτήρας, κόκκινος. Από την πόλη έρχομαι, βαστότσι μια τρομπέτα. Άνοιξε τα ποδάρια σου να στην ηχό σου μέσα. Ένα κοχυλάκι, κοχυλάκι. Λευκό. Κοχυλάκι. Βοήθειά σας. Α, το κοχυλάκι. Α, βοήθειά σας. Λοιπόν, έτοιμος. Μπράβο. Συνάγησέ με να χαρώ τα αρχαία και τη φύση και δείξε μου πώς κάνανε οι αρχαίοι το γαμίσι. Ένα κλειδί. Κλειδάκι. Ένα κλειδάκι. Ένα κλειδάκι μικρό, από λουκέτο. Έλα, ντόκτορ, δίδαξέ μας. Ποιος είναι, μην κάνουμε και σύμφωνο συμβίωσης. Ω, καλός των ιατρών. Πες ένα. Εγώ. Ναι, τι, εγώ. Σαν τι από. Πες, ό,τι θέλεις. Τρακδέτ. Διαντροπέλι μικρό. Απέτσι να σκείτε. Αξιώτης, παρακαλώ. Μπράβο. Αγγελικούλα ζάχαρη, αγγελικούλα μέλι, αγγελικούλα κρύο νερό που πίνουν οι αγγέλοι. Βγάλε βρένα πράγμα. Το σικαλάκι. Ένας ουρνιός. Ένας σικαλάκι. Ένας ουρνιός. Ένας ουρνός. Ουρνιός. Καλέ. Καλέ ουρνός. Αχ, σικιά. Σικιά, σικιά. Λοιπόν. Μη πράσα τσιμιλάχανα, δε σκόνη τη Μαρίγια. Τσάκα, άμα καμιά φορά σκοθεί, σταμψά, κανιά πυργία. Ένα κλαδάκι... Κλωναράκι. Λιγαριά. Λιγαριάς. Ένα κλαδάκι λιγαριάς. Αχ, αυτό. Λοιπόν, για ξένη γλώσσα... Πού είναι Τζόρτζης, εδώ. Για ξένη γλώσσα μη σινιάς, άμα θα βρεις παρέα, τσουτσού. Τσουτσού, ε. Τσουτσού και μηνύ δεν θέλουν ποτέ διερμηνέα. Okay, my friend. Καπάκι Mr. μπλε. President. Καπάκι μπλε. Ένα καπάκι μπλε. Από τη διασπορά Καναδά. Ένα καπάκι μπλε. Ήρθε το αρσενικό, εντάξει. Και του χρόνου, Γιάννη. Καρσί μου ήρθε τσέκατσες απάνω στην πιζούλα. Τσι κρέμασες τσαχύλες σου, σαν χταποδιού κουκούλα. Α, κι άλλο καπάκι. Τι είναι αυτό, για να δω. Α, αυτό είναι ένα πράσινο φλασάκι, μανταλάκι. Α, είναι για τα μαλλιά, αυτό που πιάνουν τα μαλλιά, για τα ρόλε είναι. Αν σταθείς την υφάς, στον παράδεισο θα πας. Άμα όμως δεν σταθείς, να παράδεισο θα δεις. Και έχουμε ένα κουμπί ντυμένο εμπριμέ. Το κουμπί σου. Το κουμπί το ντυμένο με ποδαράκι μεταλλικό, πανάρχιο κουμπί. Συλλεκτικό, ε. Και του χρόνου. Αφού ήθελες να μ' αρνηθείς, γιατί να μ' αγαπήσεις, πρώτα να ανάψεις τη φωτιά και ύστερα να τη σβήσεις, κακόχουρνος. Βγάλε ένα πραγματέλη. Μία μπαταρία, το σύμπα.
Μπαταρία. Τα σύμπα, οι δεσποινίες. Ανάβεις φωτιές και σβήνεις φωτιές σαν μπαταρία. Και το χρώμα. Άντε, αγαπή. Και το χρώμα. Σε βλέπω κι όλο ξύνηση. Αντίχημα έχεις φαγούρα. Φαγούρα έχω. Και το έχεις γλυκό και καμαρώνεις. Και θες να κάνεις φιγούρα. Και ένα καπάκι ροζ από στυλό. Του φκόμ του καπακέλι. Να τα. Αχ και βουκλάρα. Στον Άγιο Παντηλέμωνα, τσακώμα παρακάτω, πιάσαν δυο γυναίκες μια ψωλή και την κάναν άνω κάτω. Ένα καπάκι μπλε. Άλλο ένα καπακέλι. Άλλο καπάκι μπλε. Από στυλό άνω κάτω, δεν βλέπω. Καπάκι μπλε. Θα το κρατήσουμε για την Νικολούγη. Μάτια μπλε. Βρέθηκε. Σαβάλι βαθρακός βρατσί τσι για χιλώνα μπούστο, τότες θα παντρευτείς τσι εσύ να κάνει κόσμος γούστο. Για να δούμε ποια είναι η μπικιάρα για η μπικιάρας. Μια βίδα, από πόμουλο, από σερτάρα. Βίδα. Εύχη μπικιάρα και μπικιάρας. Έρχεται. Έλα, μην τρέπεσαι. Έλα, μπικιάρας είναι τσιγού, έλα. Έλα καλέ. Δεν πειράζει, ντρέπεται πιο μετά. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, σαν τι τραγούδι να σου πω για να σε ευχαριστήσω, έτσι ψιβλέπω με έρχεται τώρα να κατουρίσω. Και έχουμε εδώ ένα συνδετήρα. Ένα συνδετήρα σημί μεταλλικό. Έλα, και μας έπιασε η διούρηση. Έρχεται. Και εσύ τι βαστάς? Α, όχι, το τσαντάκι βαστάς. Νόμιζα ότι κατουργέσαι. Έλα. Έλα, μάνε. Έλα, προπάτηγε. Μπράβο, του χρόνου, να είστε καλά. Το πορτοκάλι ράγισε. Ράψε το μητουτέλι. Πρώτα η καρδιά μου σύθυλη, μα τώρα εσύ θέλει. Ένα κέρμα. Δυο από τα δυο. Ένα κέρμα, half ευρώ, half euro. Δεν είναι το μαρίκο, είναι... Μισό ευρώ. Δεν είναι δικό σας. Και πώς το ξέρετε ότι είναι δικό σας? Μισό ευρώ. Μισό ευρώ. 50 σέντια. Μεράζει. 50 σέντια είναι. Ναι. Κουτώδες. Και το χρόνο. Έλειπες ρε. Ένα καλό. Μαύρα δάκια. Μαύρα θρυφρύδια, μαύρα τσιταρά από τα αρχίδια. Τράβα, 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 τράβα. Να το ένα το ευρώ, όχι, ένα αδελφί, ένα ξένο νόμισμα. Να το. Δικό μου. Δύναμη που έχει κουπελιά στον αφαλό από κάτω. Βάζει του φίδι ζωντανό και βγάζει του ψοφάτο. Κι άλλο κέρμα. Κι αυτό είναι 50 λεπτά, αλλά ξένα, δεν είναι. Δεν είναι 50 λεπτά, είναι λέκα. 50 λέκα. Αυτό είναι. Προβάει. Είναι το πρόεδρο. Πρόεδρε και το χρόνο. Ελέγχει. Να θυμάσαι τι λέω εγώ. Να πω. Έχω μια καραπιστόλα με τα σύνεργά της όλα, έχω και αντίλαλο. Έχει μπούκα, έχει αφάλι, έχει σαν δαυλό τσιφάλι. Για να δούμε ποια είναι η καραπιστόλα. Και εδώ έχουμε ένα κέρμα των δύο λεπτών. Έλα καραπιστόλα, νάτος. Γοργά βαδίζει, γοργά. Και του χρόνου καραμπιστόλα, βοήθειά σας. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά.
Λοιπόν, έχουμε και παραγγελίες. Αξιώτης εδώ είναι. Εσείς χειρούργοι και γιατροί, με τα μεγάλα τα ψαλίδια, αφού με κόψατε την ψούλη, κόψτε με τα αρχίδια. Παραγγελιά είναι αυτή. Δεχόμεθα και παραγγελιές. Ένα πράσινο φιλαράκι από το Θάμνο. Ένα φιλαράκι. Είναι και το τελευταίο που είχε με... Ελάτε. Ακόμα ένα έχει. Καλωρίζικο. Και πάμε για το τελευταίο του κλείδωνα που έχει μέσα το πιθάρι. Γειτόνισες, γειτόνισες, πείτε με τι να κάνω, γιατί απ' κάβλα την πουλή κουντεύω να πιθάνω. Για να δούμε ποιος είναι ο ερεθισμένος. Ένα τσιμπιδάκι. Γένος τελικού. Ένα τσιμπιδάκι. Έρχεται, ένα. Για δει τι καλή τσιμορφιά, τσιγλικούνου στη μάδα, δεν έκανε καλύτερα η μάνας μια κουράδα. Πυθία έχουμε ολοκληρώσει. Ξαναρίξε τα μέσα, μα θέλετε. Αναστηνάζω τσιπητά, λαγός με στα μυριά μου, τσι θα του φάνει λεύτερες να μείνει το όνομά μου. Είχες δεν είχες το έκανες, μωρή χουντρή του τάμας, να πδείξεις κάψαλά για να καψαλίξεις το πράμας. Ένα γυαλό τέλειο. Ας πούμε ένα τελευταίο. Να είχα μια πίτα μαλακιά και ένα κουλιό γδαρμένο και της δασκάλας του Μουνή από το λουτρό βγαλμένο. Δε φτάει που με ξεσήκουσες κι ήσταν πολύ μαλέστα, τώρα που στη φερμάρισα, τώρα γυρεύς τα ρέστα. Η χείρα θέλει πάπλωμα, τσι παντρημένη στρώμα, τσι το κουρίτσι κατά γης, γιατί δεν ξέρω ακόμα. Λοιπόν, δεν το φαντάστηκα ποτές, σαν είδα τα πουχά τους, που σαν τα μπάξα τύπ για τύπ, τσιθάλι πιτσιπά τους. Άλλο. Εμείς και νυχουρίσαμε, πάλι θα αγαπηθούμε, πάλι θα σμίξουμε τα δυο, του πόνου μας να πούμε. Του διεθνές του δίκαιου δεν μαλακώνει κατάσταση. Μονάχα του μολόν λαβέ είναι που κλέβει παράσταση. Τσιμέ, περίεργο μη φαίνεται των κοριτσιών η τρύπα, χωρίς να έχει ζάχαρη να βγάζει τόση γλύκα. Βλέπεις εκείνο το βουνό που πάει κόλο-κόλο, γαντώτης πάνε το μουνί της αδερφής του κόλο. Κατά μεσή στη θάλασσα, ρουδάνι ρουδανίζει και πούτσος μου στον κόλο στο αστράφκι που μπουνίζει. Κι ανοίξαμε τον κλείδωνα να βγει χαριτωμένη, να βγει η τσουτσούμη τα μαλλιά σαν ύφη στολισμένη. Το γιασεμί στην πόρτα σου να ανθίσει και να δέσει και το λιγνό σου του κορμί στα χέρια μου να πέσει. Αμήν. Να πούμε και δυο σεμανά. Αυτά τα ματουτσίνωρας μοιάζουν σαν με κουρτινάκια που ανοίγω κλείνουν τυριαστά στα δυο σου τα ματάκια. Τα φρύδια στα καθασωτά, στα μάτια σου πυρβάζια. Αυτά με παλαβώσανε, γι' αυτό με κάνεις νάζια. Πέμε δυο λόγια να χαρώ, τα πάνω μου να πάρω, ώσπου να πεις καλά του ναι, να τα έχω για καπάρο. Και ήθελα να ήμουν γιατρός, να κάνω αναλύσεις, σε να φαίνει σημαίνανε τα ώρας να μητρήσεις. Κάποιος Σιαβή.
Τελειώσαμε. Θέλετε να συνεχίσουμε? Όχι, βέβαια. Αν θέλετε παραγγελίες, μπορεί να έρθετε και εδώ τώρα να αυτοσχεδιάσουμε, να πείτε ένα, ναι. Συμμετέχουμε όλοι απόψε. Αυτοσχεδιάζουμε. Κορίτσια τα μουνάκια σας, για συμμαζέψετε τα, γιατί θα βάλω μάγκανο να πιάσω 5-10. Ωραίο. Ωραίο. Άλλος. Αλιγαριές, αλιγαριές, μητάσπρα τα λουλούδια, μαμόγριγες, μαμότσινιές, τσούλα τα κουπελούδια. Το μουνί δεν είναι αρνί να το βάλεις να φάει κλαδί. Θέλει αυγό, θέλει κουρκόν και ένα μπούτσαλο χουντρό. Έλα να πούμε ένα σκοπό, να γίνουμε ζευγάρι. Εσύ να κάνεις το διουλί, να κάνουν το δοξάρι. Απόψε περάσαμε και τις αποκριές, εξοχύλαμε, τι θα γίνει ύστερα το βράδυ, 12 η ώρα. Συσοσομιάζουμε τη Σαπφό, καθιστή να παίζει τη λύρας. Για πέμε, τι στοχάζεις, κουρτσέλ, για καμιά χείρα. Ένα καράβι έρχεται από τη Γαλιλαία. Έχει το μπούτσο άλμπουρο και το μουνί σημαία. Νομίζω ότι πήρατε μια πολύ καλή γεύση και από το βιβλίο, γιατί πολλά από αυτά που ακούσαμε είναι καταγεγραμμένα και δημοσιευμένα στο βιβλίο και στο CD, αλλά βέβαια και πολλά στιχάκια άλλα και ο Δημήτρης Καμπάς που είπε και ο Βαγγέλης εδώ είναι κλειδονικά τετράστιχα και δίστιχα. Στο βιβλίο καταγράφονται και τσακίσματα. Αυτά είναι μια άλλη κατηγορία. Τα λεγόμενα δίστιχα ή τσακίσματα, το οποίο και αυτά έχουν πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε. Ελπίζουμε και να μάθουμε δύο πράγματα και να διασκεδάσαμε στο μέτρο του δυνατού. Καλή συνέχεια του καλοκαιριού να έχετε.